για την Έξινο Λέσχη Θεσσαλονίκης και για όλο το ποντιακό χώρο. Το σύριαλ αυτό, το οποίο ήδη προβάλλεται στις τηλεοπτικές οθόνες, είναι ένα κομβικό σημείο, πιστεύουμε. Σημείο κατά το οποίο τα ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού, τα οποία δεν γνωρίζουν τα γεγονότα της γενοκτονίας, θα μπορέσουν με τον τρόπο αυτό, μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες, να καταλάβουν, να δούνε και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την εποχή, την περίοδο εκείνη, την τραγική εκείνη περίοδο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το τηλεοπτικό κανάλι Open, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μαζί με το κανάλι του αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε τον Μανούσο τον Μανουσάκη, τον σκηνοθέτη, ο οποίος επίσης κατέβαλε και καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να παρουσιάσει ένα αποτέλεσμα στις τηλεοπτικές οθόνες αντάξιο του βιβλίου του Χάρη Τσιρκινίδη. Θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά που γίνονται σήμερα ξεκινήσαν από το βιβλίο, το ιστορικό δίηγημα του Χάρη Τσιρκινίδη. Ένα βιβλίο το οποίο με πολύ γλαφυρό τρόπο και πολύ ιστορικό, με πολύ ιστορικό τρόπο παρουσιάζει τα γεγονότα της εποχής εκείνης μέσα από την ιστορία, από την αγάπη δύο νέων ανθρώπων. Τα γεγονότα εκείνης της εποχής πραγματικά μέσα από το βιβλίο του Χάρη του Τσιρκινίδη παρουσιάζονται με τον καλύτερο τρόπο στις τηλεοπτικές οθόνες και πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια σημαντικότατη προσφορά. Τα γεγονότα της εποχής εκείνης θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ολοκαύτωμα των Εβραίων έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα μέσα από τις οθόνες των κινηματογράφων. Πιστεύουμε ότι αυτή η τηλεοπτική σειρά θα αποτελέσει την αρχή, το έναυσμα και για άλλες σειρές και για άλλες κινηματογραφικές ταινίες αντάξιες της σειράς αυτής η οποία προβάλλεται αυτό το διάστημα. Μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων στην Αμερική, εντάξει, με τα προβλήματα που υπάρχουν, θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι θετικό να γίνεται αντίστοιχο και για τη γενοκτονία των παιδιών? Ναι, βεβαίως, μας έδωσε πολύ κουράγιο, μεγάλη χαρά και ελπίδα η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα μία αναγνώριση με τεράστια πλειοψηφία. Νομίζω ότι μόνο 4 από τους αντιπροσώπους της Εθνικής Αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ψήφισαν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και αυτό βεβαίως είναι ένα τεράστιο βήμα, διότι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι ό,τι συμβαίνει στην Αμερική επηρεάζει όλο τον κόσμο. Έτσι πιστεύουμε ότι και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου θα βρει το δρόμο της μέσω και της γενοκτονίας των Αρμενίων και μέσω και της αποφάσεως αυτής. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αποφάσεις άλλων κρατών, διότι σας είπα ότι ό,τι γίνεται στην Αμερική αποτελεί οδηγό.